Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό, θεωρητικό αλλά πρακτικό vlog. Αίσθημα κυριότητος και έκφραση γνώμης για τους άλλους. Τι εννοώ. Έχουμε κάνει και παλιότερα και πιο πρόσφατα θέμα για το αίσθημα κυριότητας, sense of entitlement, που είναι αυτό το αίσθημα που έχουν οι νάρκισσοι, που νομίζουν ότι αυτοί είναι και κανείς άλλος και που θεωρούν ότι αποτελούν το κέντρο του σύμπαντος. Όχι της γης, του σύμπαντος. Λοιπόν, αυτό που πολύ συχνά παρατηρείται είναι οι άνθρωποι με αίσθημα κυριότητος να γίνονται αυτόκλητοι συμβουλάτορες, δηλαδή από μόνοι τους καλούνται, αυτοκαλούνται, αυτό σημαίνει αυτόκλητος, αυτό και καλό, αυτόκλητοι, αυτοκαλούνται από μόνοι τους, αυτοπροσκαλούνται από μόνοι τους να συμβουλεύουν τους άλλους, να εκφράζουν τη γνώμη τους για τους άλλους, χωρίς να τους ζητηθεί και χωρίς να τους αφορά. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα όμως, γιατί παρατηρείται τόσο συχνά αυτό το φαινόμενο οι άνθρωποι με αίσθημα κυριότητας να έχουν την προθυμία, την όρεξη, την ώρα, την ενέργεια να μας υποβάλλουν πώς να ζούμε τη ζωή μας, πώς να φοράμε τα ρούχα μας, πώς να τρώμε, πώς να διαχειριζόμαστε το παιδί μας, πώς να διαχειριζόμαστε το σκυλί μας, πώς να κάνουμε το σπίτι μας, για όλα έχουν απόψη. Γιατί όμως, γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα όργανο το οποίο είναι ασταμάτητο. Είναι όπως την αναπνοή. Άμα σταματήσει η αναπνοή, σταματάει και ο άνθρωπος να υπάρχει. Έτσι και ο ανθρώπινος εγκέφαλος, όσο ο άνθρωπος αναπνέει και όσο ο άνθρωπος είναι ζωντανός, δουλεύει ο εγκέφαλος. Δουλεύει. Και παράγει συνεχώς έργο. Πνευματικό έργο. Διανοητικό έργο. Υψηλού επίπεδου ή χαμηλού επίπεδου, αλλά έργο. Οπότε, εάν ένας άνθρωπος, ένα ανθρωπάκι, ένας ανθρωπάκος, είναι νάρκισσος, έχει αίσθημα κυριότητας και θεωρεί πως του ανήκουν όλα και όλοι και πως είναι ο πιο όμορφος, ο πιο έξυπνος, ο πιο βαθύς γνώστης σε περί όλων των θεμάτων, πρέπει όλες αυτές τις γνώσεις που έχει, εντός αγωγικών τις γνώσεις που έχει, όλα αυτά που νομίζει πως ξέρει, όλα αυτά που νομίζει πως κατέχει, όλα αυτά που φαντασιώνεται ότι καταλαβαίνει, πρέπει κάπου να τα πει και να τα σκεφτεί πάνω σε κάποιον και κάποιους. Επειδή όμως, με πολλές φορές, η νάρκιση, άνθρωποι ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, είναι άνθρωποι οι οποίοι ουδέποτε αναλαμβάνουν ευθύνη για τον εαυτό τους, ένα, και δύο, δεν έχουν ενσυναίσθηση. Δεν πρόκειται όλες αυτές τις θαυμαστές δυνάμεις και κρίσεις που έχουν να τις χρησιμοποιήσουν επάνω τους. Δεν πρόκειται να κοιτάξουν τον εαυτό τους. Γιατί άμα κοιτάξουν τον εαυτό τους, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να αντιληφθούν, να καταλάβουν ότι κάτι έχουν κάνει λάθος, να αντιληφθούν τις ευθύνες τους, να αντιληφθούν πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν σε αυτούς τους υπέροχους, έξοχους, καταπληκτικούς, τέλειους ανθρώπους που είναι η νάρκισσοι. Δεν γίνεται τώρα ένας τέλειος να κάθεται να κριτικάρει τον εαυτό του, αφού είναι τέλειος. Ένας άψογος εντός εισαγωγικών, ένας άνθρωπος που δεν έχει τίποτα λάθος. Αυτή είσαι τίποτα. Μα δεν έχει τίποτα για το οποίο να σκεφτεί για τον εαυτό του. Αυτός τα κάνει όλα τέλεια. Είναι ο τέλειος άνδρας, η τέλεια γυναίκα, ο τέλειος επαγγελματίας στον τομέα του, ο τέλειος σύντροφος, το τέλειο παιδί, όλοι είναι τέλειος. Οπότε δεν έχει τι να σκεφτεί για τον εαυτό του, δηλαδή δεν έχει ψεγάδια και δεν έχει ελαττώματα. Δεν έχει κάτι να σκεφτεί για πάρτι του. Οπότε πρέπει να καθίσει να σκεφτεί, γιατί είναι κρίμα τέτοιο μυαλό να πάει χαμένο. Είναι κρίμα τόση σοφία ενσταλαγμένη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι με αίσθημα κυριότητας,
Είναι κρίμα τόσο βάθος σκέψης, αντιλαμβάνεστε πως όλα αυτά τα λέω με περισσίδος ηρωνίας. Είναι κρίμα όλες αυτές οι γνώσεις και όλες αυτές οι δεξιότητες και όλη αυτή η ξερολίαση να πάει χαμένη. Οπότε πρέπει να την εφαρμόσουν κάπου. Θεός. Στο γείτονά τους, στη γειτόνισσά τους, στον αδερφό τους, στην αδερφή τους, στο παιδί τους, στον άντρα τους. Παντού. Σε κάποιον άνθρωπο που βλέπουν στην τηλεόραση, σε κάποιον που βλέπουν στο YouTube, παντού όποιου που βλέπουν άλλο άνθρωπο, πρέπει να εφαρμόσουν άμεσα, λάκι μου, τη σοφία τους. Γιατί είναι κρίμα το σύμπαν να στερηθεί τη σοφία τέτοιων πανσόφων ανθρώπων και όπως είπαμε και προηγουμένως και να μην το ξεχνάμε άψογων. Ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν για τον εαυτό τους, λανθασμένα βεβαίως, αλλά αυτοί το πιστεύουν και μην τους χαλάσει το παραμύθι, ότι είναι σε όλα τέλειοι, τέλεια όντα, χωρίς κανένα απολύτως ψεγάδι. Τέτοια τελειότητα πώς να χωρέσει ο νους τόση τελειότητα. Οπότε πρέπει να ξεχυθεί το μυαλό. Πρέπει να ξεχυθεί προς τα έξω, προς τα πίσω, παντού, να γεμίσει ο κόσμος από όλη αυτή την εξυπνάδα, την ξερολίαση όπως είπαμε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πετάγονται όπως το απιτούριν του χαλουμιού, λέμε στην Κύπρο. Απιτούριν του χαλουμιού. Απιτούριν αυτό που πηδάει, αυτό που κάνει ο Λάκης τώρα, που πάει να πηδήσει πάνω στον ώμο μου. Δεν ξέρω ακριβώς αυτή η έκφραση τι σημαίνει. Δεν ξέρω, οπότε δεν θα το εξηγήσω. Αν κάποιος παρακολουθεί αυτό το βίντεο από την Κύπρο και γνωρίζει από λαογραφία και από τη ροκομεία να μας γράψει ακριβώς τι είναι το απιτούριν του χαλουμιού. Κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά επειδή δεν ξέρω, δεν θα το διακινδυνεύσω από κάτι που είναι λαθασμένο. Δεν τα ξέρω όλα. Δεν τα ξέρω όλα. Ξέρω την έκφραση που σημαίνει σαν το την έκφραση σαν το απιτούριν του χαλουμιού, που σημαίνει κάποιος ο οποίος φυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνουν, πετάγεται από μόνος του και εξτομίζει διάφορα εκεί που δεν τον έχει ρωτήσει κανείς και δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Φυσικά πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι αυτά τα πλάσματα, όπως είπα και προηγουμένως, θεωρούνται κατέχουν άπασαν τη γνώση, άπασαν τη σοφία του σύμπαντος και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί να τους έχουμε για φίλους, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί να μας κάνουν τη χάρη να μας σχολιάσουν, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που θα ξοδέψουν τον πολύτιμο χρόνο τους για να μας πούνε πώς να ζήσουμε τη ζωή μας. Το μόνο που έλειψε να μας πούνε είναι πότε θα πάμε στην τουαλέτα, πόση ώρα θα καθίσουμε στην τουαλέτα, όμως τέτοιοι τύποι, αν βρίσκονται στο ίδιο σπίτι μαζί σου, θα σου πούν και για την τουαλέτα. Θα σου πούν. Πόση ώρα ήσουν στην τουαλέτα, έκανες πάρα πολύ ώρα ή πότε πρόλαβες, μόλις πήγες βγήκες, μήπως δεν έχεις πλύνει τα χέρια σου, μήπως δεν έχεις κάνει το ένα, μήπως δεν έχεις κάνει το άλλο. Και ξαναλέω ότι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι με αίσθημα κυριότητας ασχολούνται συνεχώς με τους άλλους είναι γιατί δεν θέλουν με τίποτα να ασχοληθούν εις βάθος με το δικό τους εαυτό. Δεν διακινδυνεύουν με τίποτα να βρουν κάποιο λάθος πάνω τους. Δεν διακινδυνεύουν με τίποτα να χαλάσουν την άμμομη και άψογη εικόνα τους. Είναι εξάλλου, όπως έχουμε πει, τέλειοι. Είναι όλα τέλεια. Στο μυαλό τους μέσα. Τον καλό τους τον καιρό. Θεωρούν ότι έχουν την τέλεια οικογένεια, την τέλεια σχέση. Πέφτουν από τα σύννεφα. Πέφτουν από τα σύννεφα όταν είτε ήδη διαπράξουν κάποιο έγκλημα είτε κάποιο άτομο του στενού οικογενειακού τους κύκλου. Πέφτουν από τα σύννεφα όταν τους χωρίζει η γυναίκα τους ή όταν τους χωρίζει ο άντρας τους. Πέφτουν από τα σύννεφα όταν πάνε no contact τα παιδιά τους. Πέφτουν από τα σύννεφα όταν τους απορρίπτουν οι άλλοι. Πέφτουν από τα σύννεφα όταν δεν θέλει κανείς να τους κάνει παρέα και λένε «Μα γιατί δεν με θέλει κανείς να με κάνει παρέα αφού είμαι τόσο υπέροχος». Είμαι τόσο τέλειος, είμαι τόσο σπουδαίος. Και μετά βρίσκουν διάφορες άλλες δικαιολογίες να πούν ότι άλλοι δεν θέλουν να τους κάνουν παρέα επειδή τους ζηλεύουν. Τους ζηλεύουν. Ζηλεύουν τα μυαλά τους, ζηλεύουν τις επιτυχίες τους, ζηλεύουν την ομορφιά τους, ζηλεύουν οτιδήποτε θετικό
θεωρούν πως κατέχουν. Φυσικά αυτοί ήδη οι άνθρωποι μέσα στη μακυρότητα κατέχουν τα πάντα. Είναι φοβεροί. Φοβερές προσωπικότητες. Φοβερά δείγματα ανθρωπίνου είδους. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Δεν υπάρχουν άλλοι. Γελάω. Ενώ θα έπρεπε να κλαίω. Όχι για αυτούς. Γιατί αυτοί καλά την έχουν. Και κάπου εδώ ταιριάζει και το μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Κάπου εδώ ταιριάζει το μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Γιατί αυτός ο οποίος πιστεύει ότι αυτός είναι και κανείς άλλος και ότι κανένας δεν είναι καλύτερός του και είναι πολύ σπουδαίος κλπ. Αυτός δεν έχει ιδιαίτερη στενοχώρια. Το μόνο που θα στενοχωρηθεί είναι αν του πούνε οι άλλοι τι είναι αυτές οι βλακίες που λες και μην... αν του βάλουν όρια. Εκεί μπορεί να στενοχωρηθεί, μπορεί να προσβληθεί. Εκεί πέρα όταν του πούνε σταμάτα να λες τη γνώμη σου χωρίς να σου τη ζητάμε, σταμάτα να κάνεις τον έξυπνο. Εκεί θα ενοχληθεί, αλλά γρήγορα θα βρει μια δικαιολογία και θα πει α, ναι, με ζήλεψαν γιατί είμαι πάρα πολύ σπουδαίος, με ζήλεψαν γιατί έχω πάρει προαγωγή στη δουλειά μου, με ζήλεψαν γιατί βγάζω πολλά χρήματα, με ζήλεψαν γιατί έχω καλό αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντιληφθούν ότι να έχουν συνέστηση δηλαδή και να συνειδητοποιήσουν πόσο ρηχή, καινή και επιφανειακή είναι. Το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφές μαζί τους. Και οι άνθρωποι που έρχονται αναγκαστικά σε επαφές μαζί τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι οι συνάδελφοί τους στη δουλειά, οι υφιστάμενοι τους στη δουλειά. Όταν κάναμε το βίντεο πρόσφατα για το αίσθημα κυριότητας, πάρα πολλοί από εσάς σχολιάσατε ότι τέτοιες συμπεριφορές συναντάτε πάρα πολύ συχνά στον εργασιακό χώρο. Στο χώρο της εργασίας συναντάτε πάρα πολύ συχνά ανθρώπους με αίσθημα κυριότητας, ανθρώπους οι οποίοι υποτιμούν τους άλλους, οι οποίοι θεωρούν ότι γνωρίζουν καλύτερα από τους άλλους πώς να ζήσουν οι άλλοι τη ζωή τους κλπ. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόμαστε αναγκαστικά σε επαφή με πρόσωπα με αίσθημα κυριότητας υποφέρουμε. Υποφέρεις γιατί ένας άνθρωπος με αίσθημα κυριότητας ο οποίος συμβουλεύει δεξιά και αριστερά επικρίνει στην ουσία, κατακρίνει στην ουσία, κατακεραυνώνει στην ουσία. Μοιράζει πόνο, μοιράζει στενοχώρια, μοιράζει τοξικότητα, μοιράζει αρνητικότητα. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να είναι υγιείς οι σχέσεις αυτές, είναι εξαιρετικά τοξικές. Εξαιρετικά τοξικές. Ακόμη και αν πρόκειται για μάνα η οποία συνομιλεί με το παιδί της. Ξέρετε, κάποιες μανάδες οι οποίες θα σε δουν και θα σου πούν «Πω, ωραία τα μαλλιά σου, αλλά αν έδιωχνες και 5-6 κιλά ή ωραία τα ρούχα σου, αλλά αν είχες και 2-3 κιλά παραπάνω θα καθόντουσαν καλύτερα πάνω σου» ή «Πω, δεν σου πάει αυτό το γυαλί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο». Και τώρα μιλάω για πολύ απλοϊκά όταν είναι για την εμφάνιση. Έτσι, μπορεί να είναι και μια ερώτηση που να είναι αυτό που έχετε σημειώσει πολύ επιτυχημένα, ερώτηση μομφή. Μπορεί μια ερώτηση η οποία να φαίνεται αθώα, αλλά να μην είναι αθώα, να υπονοεί ότι εγώ ξέρω για σένα ότι είσαι εσύ αυτός ο άνθρωπος που δεν είσαι αξιόλογος άνθρωπος με τον α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ξ, ο, μ, π, ρ, σ, και πάμε, τρόπο. Έχουν πάρα πολλούς τρόπους να σου πούν ότι δεν είσαι εντάξει. Έχουν πάρα πολλά επιχειρήματα όσον αφορά στους άλλους. Χρησιμοποιούν το μυαλό τους πάρα πολύ όσον αφορά στους άλλους και καθόλου όσον αφορά στον εαυτό τους. Και ακριβώς ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούν τόσο πολύ το μυαλό τους για να βρουν και να σκαρφιστούν ελαττώματα πάνω στους άλλους είναι γιατί αποφεύγουν διαπυρώς το να ασχοληθούν με τον ίδιο τους τον εαυτό. Υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούν με τον εαυτό τους? Δεν υπάρχει περίπτωση. Και άμα είναι να μου στείλουν mail εμένα τέτοια άτομα, θα μου στείλουν 5, 10, 20, 25 mail στο οποία θα κατηγορούν συγκεκριμένα πρόσωπα από την οικογένειά τους να πούν πόσο ναύκης είναι οι άλλοι. Θα τους απαντήσω μια φορά και δυο και τρεις και θα συνεχίσουν. Σου έχω στείλει και στο παρελθόν ξανά mail, αλλά θέλω να σου ξαναστείλω γιατί είναι φοβερό πως αυτό το άτομο στην οικογένεια μου είναι τόσο νάρκισσος. Δεν είναι φοβερό εσύ όμως πόσες φορές μπήκες στον κόπο να μου στείλεις εμένα mail και πού θα βοηθήσει, τι θα βοηθήσει.
όταν τα mail σου είναι ένα δρυμή κατηγορό συνέχεια και τίποτα άλλο. Και όταν σου εισηγούμε να κάνεις ψυχοθεραπεία και εσύ λες, α, δεν έχω χρήματα για ψυχοθεραπεία, έχω όμως χρόνο να σου πρίξω τα αρχίδια, να σου στέλνω συνεχώς παρομοίου είδους mail που συνεχώς να κατηγορώ π.χ. την πεθερά μου ή τη μάνα μου και την αδερφή μου ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Συνέχεια όμως και να μην αναφέρω τίποτα απολύτως για δικές μου προσπάθειες για βελτίωση του εαυτού μου, για δικές μου προσπάθειες για αποκοπή από αυτούς τους ανθρώπους αφού σε ενοχλούν τόσο πολύ γιατί δεν ξεφεύγεις, γιατί δεν κόβεις σχέσεις, όχι θέλεις να έχεις σχέσεις, γιατί θέλεις να έχεις ένα πρόβλημα και θες να μου τα πρίζεις και εμένα και εγώ δεν σου απαντώ και δεν ρωτάσαι γιατί δεν σου απαντώ, να γι' αυτό δεν σου απαντώ, γιατί μας τα έχεις πρίξει. Σοβαρά όμως, είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, μα συνέχεια. Μα δεν έχει σταματήσει. Το σταματήσει. Είμαστε στο τρίτο έτος τώρα που στέλνουν παρόμοια θέματα. Και γράφουμε για ολόκληρα κατεβατά. Και μου έχουν κάνει το ένα και μου έχουν πει το ένα και μου έχουν κάνει το άλλο. Και έχουν κάνει έτσι και έχουν κάνει έτσι με τα παιδιά τους και έχουν κάνει έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι γραφείο παραπώνων ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι θα αποταθείς για να πάρεις γνώσεις γύρω από την ψυχολογία, γνώσεις γύρω από τις σχέσεις των ανθρώπων. Γνώσεις γύρω από τη σχέση σου με τον εαυτό σου για να βελτιώσεις τη σχέση σου με τον εαυτό σου και για να γίνεις εσύ καλύτερος άνθρωπος. Όχι για να κατηγορείς συνέχεια τους άλλους. Δεν είναι ένα reality show εδώ στο οποίο θα σε βγάλω στη Θέκλα για παράδειγμα και θα δεις εσύ. Θα στην πει η Θέκλα. Θα στην πω εσένα που στέλνεις συνέχεια. Αυτά που λέτε με τους ανθρώπους με αίσθημα κυριότητος. Αυτά που λέτε με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάντα γνώμη για τους άλλους, πάντα. Μα πάντα, για όλα έχουν γνώμη. Για όλα έχουν γνώμη. Και μου θυμίζουν και μια άλλη παροιμία που λέει έκανε η μύγα κόλλο και έχεις τον κόσμο όλο. Αυτό. Άνθρωποι με αίσθημα κυριότητος που θεωρούν ότι είναι το κέντρο του σύμπαντος και θεωρούν ότι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να ακούνε τις σοφίες τους, τις παρατηρήσεις τους, τις διδαχές τους και οποιαδήποτε άλλη αρλούμπα τους κατέβει στο κεφάλι προκειμένου να μην ασχοληθούν ουσιαστικά με τον εαυτό τους και ουσιαστικά με τη δική τους ψυχοεκπαίδευση, με τη δική τους ψυχοθεραπεία, με τη δική τους βελτίωση. Ασχοληθείτε με τον εαυτό σας, οι γνώμες σας για τον εαυτό σας, στον εαυτό σας. Αν θέλετε να αξιολογήσετε κάποιον, αξιολογήστε τον εαυτό σας. Ο καθένας από εμάς να αξιολογήσει τον εαυτό του, ο καθένας από εμάς να κάνει αυτοκριτική και ο καθένας από εμάς να κάνει το δικό του κομμάτι που είναι να προσπαθήσει να βελτιώσει το δικό του εαυτό και να σταματήσουμε να κάνουμε τους ξερόλες. Άμα πια!